Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με το τελευταίο αντίο στο γιατρό Δημήτρη Κωνσταντίνου. Ένα μήνα ολόκληρο μετά το θάνατό του, τον συνόδευσε εκατοντάδες κόσμος στην τελευταία του κατοικία. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους πριν δούμε το ρεπορτάζ. Το Δημήτρη Χωρίτο και τον Γιώργο Καρβουνιάρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο, μια κηδεία που άργησε αρκετά. Λόγω όσων είχαμε σχεδόν περιγράψει. Ένα μήνα. Σχεδόν ένα μήνα. Σχεδόν ένα μήνα. Όσων είχαμε περιγράψει τα προηγούμενα δελτία μας. Πολύς ο κόσμος. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που χάθηκε, εξαιρετικά κοινωνικός και αγαπητός. Ιδιαίτερα αγαπητός ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, και αυτό φάνηκε και από τον κόσμο που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία σήμερα. Πάρα πολύς ο κόσμος βρέθηκε στο πρώτο δημοτικό κημητήριο και στον Ιερό Ναό των Αγγέλων, όπου τελέστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία. Και συνέχεια έγινε η ταφή του. Βεβαίως τα πρόσωπα, τα πολύ κοντινά του πρόσωπα, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη τόσο μακριά και σημάδεψε τις ζωές τους. Μιλάω για τη σύζυγο και τις δύο κόρες του. Οι συγγενείς, αλλά ήταν και πάρα πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος που βρέθηκε συνάδελφοί του στο από το γραφείο, συνάδελφοι, πάρα πολλοί κόσμος. Πρόκειτο για μια πάνδημη κηδεία, θα έλεγα. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω για να δείξουμε την έκταση της λύπης ακόμα και σε κάστες ανθρώπων που δεν το φαντάζεται κανείς. Συνάντησα την περασμένη εβδομάδα έναν συμπολίτη, δεν τον γνώριζα μέχρι πρότινος, ο οποίος με ρώτησε, επειδή ήξερε ότι είμαι δημοσιογράφος, πότε γίνεται η κηδεία του γιατρού. Του είπα, εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα. Μου λέει, ξέρετε κύριε, σε ατύχημα που είχα, καρφώθηκε ένα ολόκληρο ξύλο μέσα στο κεφάλι μου. Ο γιατρός αυτός όχι μόνο μέσωσε, κοίταξέ με. Είμαι μια χαρά, λες και δεν μεσολάβησε αυτό το δύσκολο και σκληρό ατύχημα που όλοι έλεγαν, αν μη τι άλλο δεν θα ξανακυληθώ στη ζωή μου. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά αγαπητός. Σπουδαίος επιστήμονας. Και καλός επιστήμονας. Είχε σώσει χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι στο άκουσμα του θανάτου του αντιλαμβανόμεθα όλοι πόσο βαθιά λυπήθηκαν για τον άνθρωπο που τους έσωσε τη ζωή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβη σήμερα. Στον Ιερό Ναό, από τον Ιερό Ναό των Αγγέλων έγινε η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντίνου. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης ετελέστη στον Ιερό Ναό Αγγέλων, στο πρώτο δημοτικό κημητήριο Πατρών, η κηδεία του καθηγητή νευροχειρουργικής Δημήτρη Κωνσταντίνου. Η οικογένειά του, οι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του, του είπαν το τελευταίο αντίο, 25 μέρες μετά τον θάνατό του και μετά από έναν πραγματικό μαραθώνιο για να καταστεί δυνατή η επιστροφή της ορού του από την Αργεντινή. Είμαστε εδώ πέρα δυστυχώς σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός και δεν έχουμε να πούμε με λόγια, δεν εκφράζονται αυτά. Είναι μια προσωπική σχέση, για όσους γνωρίζουν, τα σπίτια μας και τα ιατρεία μας είχαν έναν όροφο. Δεν έχω λόγια να εκφράσω την προσωπική θλίψη, αλλά νομίζω ότι το συνέστημα το δικό μου απηχεί σε όλη την πατρική κοινωνία για έναν άνθρωπο που είχε δείξει ποιος είναι με το ήθος του, με το χαρακτήρα του, με τη συμπεριφορά του απέναντι στους ασθενείς. Ένας συνάδελφος χάθηκε πριν από μερικές μέρες, ήρθαμε να το αποχαιρετήσουμε. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, συνάδελφος, που συμπαρίστατο στον πόνο κάθε πάσχοντος και δεν έχει κανένας να πει μια κακή κουβέντα για αυτόν τον φίλο μας, για αυτόν τον αδερφό μας. Εμένα με συνδέει μια ιδιαίτερη φιλία και είμαι πάρα πολύ πικραμένος με αυτήν την ιστορία. Πραγματικά είναι άδικος ο χαμός του και η Πάτρα σήμερα αποχαιρετά ένα από τα καλύτερα της παιδιά. Είναι αλήθεια. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, εξαιρετικό γιατρό, αγαπητό σε όλους. Πραγματικά ένα κόσμημα της ιατρικής σχολής. Δυστυχώς, το κενό δεν αναπληρώνεται. Ο άτυχος νευροχειρουργός Δημήτρης Κωνσταντίνου είχε πάει ορειβασία στις Άνδης όταν σε υψόμετρο περίπου 6.800 μέτρων στην τοποθεσία που ονομάζεται Φιλόντε Γουανάκο, όπου το οξυγόνο είναι ελάχιστο, ένιωσε αδιαθεσία. Έχασε τις αισθήσεις του και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του στην κοινωνία και στον ιατρικό χώρο, γιατί και σε όλη την ιατρική κοινότητα θα μας λείψει, θα είναι μια σημαντική απώλεια με όλη τη σημασία της λέξεως και σαν φίλος, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν και για την κλινική του και είχε κατορθώσει να κρατήσει πολύ κόσμο εδώ, πολλούς ασθενείς εδώ, να την αναβαθμίσει στο τελευταίο διάστημα
και θα έλεγα να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει στη σημερινή εποχή ένας γιατρός. Το μέλημα όλης του της ζωής ήταν πως οι άνθρωποι θα προστατεύονται κυρίως από τα τροχαία ατυχήματα, κυρίως τα νέα παιδιά που κυκλοφορούν με μηχανάκια που δεν φοράνε κράνος. Προσωπικά μου είχε αναφέρει ότι έχει κουραστεί να χειρουργεί νέα παιδιά χωρίς λόγο. Εκτιμώ ότι θυσίασε τη ζωή του στην επιστήμη και στο χόμπι του και στην οικογένειά του βεβαίως. Ένας άνθρωπος πρότυπο. Έφυγε ένας κύριος, ένας πατρίδης, ένας Μποβιβέρ, ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης. Ειλικρινά, τα λόγια είναι λίγα, φτωχά. Εύχομαι να είναι το τελευταίο άτομο, τόσο καλό άτομο που θα θρηνήσουμε σε αυτή την πόλη. Ελαφρύ το χώμα. Απόν από την κηδεία του, καθώς έμεινε πίσω για να περιμένει το πόρισμα του εισαγγελέα, ο αρχηγός της αποστολής, ο άνθρωπος που έζησε μαζί του την τραγωδία στις Άνδης, ο φίλος του Παναγιώτης Κοντρονάρος. Δίνουμε την τραγωδία για να πάμε στην Οβάρτης. Το θέμα των ημερών, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι μόνο το θέμα των ημερών, θα είναι το θέμα των επόμενων μηνών και ένα από τα θέματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα ίσως να έχει δίκιο, να έχουν δίκιο και όσοι λένε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που απασχόλησαν ποτέ τη χώρα. Ξεκινάμε με τη δήλωση Μένης Μαλιώρη πριν πάμε στο ρεπορτάζ για να δούμε τι λένε οι πολίτες και να δούμε τι άλλα στοιχεία έχουμε για το θέμα αμέσως μετά. Για τη Μένη Μαλιώρη, Δημήτρη Χωρίτο διαψεύδει τα πάντα. Φαίνεται ότι την εμπλέκουν και εκείνη στην υπόθεση για την Οβάρτης. Έμεσα ναι, και γι' αυτό βγήκε και είπε, δήλωσε ότι για δεύτερη φορά νεπλάκει το όνομά μου. Και Μένη Μαλιώρη έτσι πατρινή, πρώην πρόεδρος στο Κανά. Είχε ξανά προβλήματα πάλι με τη δικαιοσύνη, είχε αθωωθεί. Για δεύτερη λοιπόν φορά ενεπλάκει το όνομά της σε σκάνδαλο. Δεν είχε καμία σχέση κατά την επίμαχη περίοδο, όπως η ίδια υποστηρίζει, με το Κελπνό και γενικότερα με τέτοιου τύπου υπογραφές και παραγγελίες. Ωστόσο όλα αυτά τα μεταφέρουμε μένει από μένει. Αναφέρεται κάπου κάποιος μάρτυρας στη Μαλιώρη? Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας βγήκε η ίδια επωνύμως, όχι μόνο να διαψεύσει το γεγονός της πιθανής εμπλοκής της, αλλά να καταφερθεί βία εναντίον όλων όσοι υποστηρίζουν ότι είναι και η ίδια σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ένας από αυτούς που αναφέρονται στη δικογραφία που να βγει να πει ναι, εγώ τα πήρα ή εγώ ήμουν. Δεν υπάρχει ένας από αυτούς που αναφέρουν στη δικογραφία να πει ότι είναι ένοχος. Όλοι δηλώνουν αθώοι. Αλλά το σκάνδαλο είναι, ξαναλέω, υπαρτό, είναι εδώ. Άρα κάποιος πρέπει να είναι ένοχος. Δεν μπορεί να μην είναι κανείς. Έτσι, Γιώργο Καρβουνιάρη. Και μια και λέω Γιώργο Καρβουνιάρη, να πω ότι ο Γιώργος μας είχε πει εδώ τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει κι άλλος μάρτυρας που θα έβγαινε και βγήκε. Έτσι, Γιώργο. Ο οποίος είναι πρώην υπουργός. Δεν είναι ούτε ο Σαράφης από τα Τρίκαλα, ούτε άλλος μάρτυρας τέλος πάντων. Το αποκάλυψε σήμερα. Αυτοί που αμφισβητούνται, ναι. Εμείς το είχαμε πει εδώ και αρκετές ημέρες. Είχαμε την πληροφορία. Το αποκάλυψε σήμερα, επιβεβαιώνοντας αυτά που είχαμε πει, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κούλογλου, ο Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, είπε ότι μεταξύ των αυτών που πήγαν να καταθέσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και ένας πρώην υπουργός, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να μπει σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Δεν γνωρίζουμε αν έγινε τελικά δεκτό το αίτημά του. Ωστόσο, είχε μεταβεί και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες, ενδεχομένως και με τον ίδιο συνήγορο. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το διευκρίνησε και ο κύριος Κούλογλου, που γνωρίζει περισσότερα προφανώς για την υπόθεση. Είχε μεταβεί λοιπόν μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες, που πήγαν και κατέθεσαν στο FBI, προκειμένου να δώσει και αυτό στοιχεία για την περίφημη υπόθεση Νοβάρτης. Αυτό όσον αφορά την επιβεβαίωση της πληροφορίας που είχαμε δώσει τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι της υπόθεσης, πάει σε προανακριτική. Αυτή θα είναι η εισήγηση, η εισήγηση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που υπέγραψαν ομόφωνα το σχετικό κείμενο, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
θα γίνει συζήτηση στη Βουλή και θα προχωρήσει η διαδικασία. Άρα έχει δρόμο, η υπόθεση έχει δρόμο. Πάντως ο δρόμος αυτός, όπως διευκρίνησε ο δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων, δεν ξέρουμε πόσο μακρύς θα είναι. Εξαρτάται εάν θα τα βρουν και σε τι επίπεδο η Νοβάρτης με την Αμερικανική κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να είμαστε φιδωλοί σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις, τα ονόματα. Αν τα βρουν σε ένα επίπεδο, θα δείτε σε παγκόσμιο επίπεδο να κουκουλώνεται αυτή η υπόθεση και να μπαίνει στο συρτάρι. Οπότε να την κλειτώνουν δεκάδες πολιτικοί αξιωματούχοι. Αλλά αυτό, εάν η υπόθεση μπει στο συρτάρι, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι σήμερα είναι στα κεραμίδια για την Νοβάρτης, εάν η υπόθεση μπει στο συρτάρι, θα είναι μεγάλο φιάσκο για την κυβέρνηση. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι επικοινωνιακά χρησιμοποιήθηκε ο Νοβάρτης για να κρυφτούν τα άλλα ζητήματα, όπως το συλλαλητήριο και τα άλλα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση. Και δεύτερον, γιατί θα έχει αναγάγει σε μείζον ζήτημα το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά τη μεταπολίτευση, είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Έτσι. Ένα σκάνδαλο το οποίο δεν υπάρχει. Είδομεν, επ' αυτού δεν εξαρτάται ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την Ελλάδα. Ναι. Είναι ένα διεθνούς χαρακτήρα σκάνδαλο, πανευρωπαϊκό και κατ' επέκταση παγκόσμιο. Ξεκινάει από την Αμερική. Οι Αμερικανοί το αποκάλυψαν. Αλλά οι Αμερικανοί, Δημήτρη μου, δεν υπερτιμολογούσαν τα φάρμακα στην Ελλάδα. Σύμφωνοι. Τα υπερτιμολογούσαν οι υπουργοί με τις υπογραφές τους. Σύμφωνοι. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Να πούμε το εξής, ότι επειδή υπάρχουν δύο παράλληλες έρευνες, προφανώς και υπάρχει ο φάκελος της αμερικανικής έρευνας που έγινε από το FBI, ωστόσο υπάρχει και ο φάκελος της ελληνικής έρευνας που έγινε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο όσον αφορά την Νοβάρτης στην Αμερική και τις 29 χώρες, 28 αν αφαιρέσουμε την Ελλάδα, στις οποίες εμπλέκεται η Νοβάρτης σε θέματα δωροδοκιών και υπερτιμολογήσεων, υπάρχει η ανεξάρτητη ελληνική έρευνα που έτσι κι αλλιώς αποκλείεται. Τρέχει που θα τρέχει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε ναι, να δούμε το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε για να πούμε και για τους γιατρούς. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός εισηγήθηκε τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τα 10 πολιτικά πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση Νοβάρτης. Από την Πάτρα, ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεκέρογλου απαντά για την υπόθεση Νοβάρτης. Προπαγάνδα, γκρίζα προπαγάνδα της κυβέρνησης που έχει σκοπό κατ' εμάς μόνο την διατήρηση στην εξουσία, τον αυτοσκοπό της εξουσίας. Δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα. Την γκρίζα προπαγάνδα τη βλέπουμε και στο πρόσφατο θέμα και σκάνδαλο και σκευωρία μαζί, να αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως σανίδα σωτηρίας σε σχέση με την κατάρρευσή της. Προκλητικά εξαιρούν την περίοδο τη δικιά τους από το να εξεταστεί. Και το λέμε αυτό γιατί παρά το ότι ήταν τότε μικρή η περίοδος, είχε 1-2-15 μέσα όπου ο υπουργός παρέλειψε, ξέχασε, δεν ήξερε ότι έπρεπε να τιμολογήσει 3 φορές μέσα στο έτος, ούτως ώστε η κάθε τιμολόγηση έτσι αλλιώς φέρνει μείωση τιμών στα περισσότερα από τα φάρμακα και λόγω παλαιότητας και λόγω άλλων λίγων πατέντες, έχουμε την εξέλιξη αυτή, ούτως ή άλλως. Παρέλειψε λοιπόν να το κάνει, είναι η μοναδική, και θα κλείσω με αυτό, η μοναδική επώνυμη καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά η οποία είναι στη δικογραφία, είναι η δικιά μου μαζί με την Εύη Χριστοφιλοπούλου, υπεύθυνη υγείας από την πλευρά της παράταξης και τον Ανδρέα Λοβέρδο, που αναφερόμαστε στην παράλειψη αυτή της πολιτικής ηγεσίας. Και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν και καθημερινά βγαίνουν στο φως νέα στοιχεία που εμπλέκουν ακόμη και άτομα από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αγαλιάς, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, επισημαίνει πως αν αποδειχτεί παρανομία θα υπάρξουν και οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τον νόμο. Ο Σύλλογος δεν έχει κοινοποιηθεί κανένα έγγραφο, ούτε από δικαστικές αρχές, ούτε από αστυνομικές αρχές, ώστε να μπορούμε εμείς να αναλάβουμε να κάνουμε μια διεξοδική έρευνα που σας διαβεβαιώ ότι θα γίνει οπωσδήποτε. Ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας απαγορεύει οποιαδήποτε συναλλαγή γιατρού με φαρμακευτική εταιρεία. Υπάρχουν ρητές διατάξεις. Επομένως, εμείς ουσιαστικά συνεργαστούμε όπως κάνουμε πάντοτε με οποιαδήποτε αρχή για την διεξοδική διερεύνηση των θεμάτων. Να τονίσουμε όμως στους πολίτες ότι γενικώς η διαδικασία διοργάνωσης συνεδρίων και κάλυψη εξόδων
των γιατρών συμμετοχής είτε σαν ομιλητές σε συνέδρια ή συμμετοχής σε επιστημονικό περιεχόμενο συνέδρια είναι απολύτως νόμιμη, ελέγχεται από εγκυκλίους του ΕΟΦ με πάρα πολλούς κανόνες που περιορίζουν ουσιαστικά και ελέγχουν τις διαδικασίες αυτές και δεν είναι κάτι παράνομο. Είναι κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεν συμβαίνει κάτι παράνομο σε αυτό, βεβαίως, εάν τηρούνται οι σαφείς όροι του νόμου και των εγκυκλίων του ΕΟΦ. Οποιαδήποτε όμως εν χρήματα συναλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ξεπερνάει το νομικό πλαίσιο, εννοείται ότι είναι παράνομη και ελέγχεται όχι μόνο πειθαρχικά αλλά και ποινικά και εμείς είμαστε στη διάθεση της δικαιοσύνης να κάνουμε τα δέοντα. Όπως φαίνεται, είχε στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία μέσα στη βιομηχανία, με μοναδικό σκοπό τη δωροδοκία Ελλήνων γιατρών, ιδιωτών και του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο σκοπός ήταν να προωθούν και να σταγογραφούν προϊόντα της Νοβάρτης στην αγορά, κυρίως καινοτόμα και ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα. Στο έγγραφο των Αμερικανικών Αρχών, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει διαβαστεί στη Βουλή, περιγράφονται με λεπτομέρειες 4 σχέδια χρηματισμού. Σχέδιο 1. Επιστημονικά συνέδρια και πολυτελή ταξίδια. Σχέδιο 2. Ηλεκτρονικά πάνελ. Σχέδιο 3. Ψευδιτιμολόγια. Σχέδιο 4. Απευθείας πληρωμή των γιατρών. Τα πολυτελή ταξίδια από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ιαπωνία με πρόσχημα την επιστημονική ενημέρωση ήταν μία από τις συνηθέστερες πρακτικές της εταιρείας, σύμφωνα πάντα με τη σχετική αναφορά που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Σημαντικός ήταν ο ρόλος των αντιπροσώπων πωλήσεων, οι οποίοι πήγαιναν στα ιατρεία και συζητούσαν για τις παραμέτρους των δωροδοκιών. Λοιπόν, ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, δηλαδή οι φαρμακευτικοί και ιατρικοί επισκέπτες, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, οι άνθρωποι με τις βαλίτσες, όχι τις βαλίτσες με τα λεφτά, τις βαλίτσες με τα δείγματα των φαρμάκων κτλ. Που είχαν γεμίσει τα νοσοκομεία μέχρι κάποια περίοδο, πριν κανένα χρόνο, οπότε και είχε φουσκώσει αυτή η ιστορία. Έκαναν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι υπάλληλοι ήταν, έπαιρναν ένα μεροκάματο και υλοποιούσαν τις πολιτικές των μεγάλων εταιριών. Δεύτερον, άκουσα την κυρία Μαστοράκου. Και ήθελα να την έχω εδώ απόψε, αλλά την καλέσαμε, ελπίζω να την έχουμε αύριο, γιατί σήμερα είχε μια υποχρέωση στον Ιατρικό Σύλλογο, στο Συμβούλιο, να λέει ότι είναι νόμιμα τα ταξίδια. Καμία αντίρρηση. Αρκεί να μην ταξιδεύει ο γιατρός όσο συνταγογραφεί. Δηλαδή τα ταξίδια του να είναι ανάλογα με τη συνταγογράφηση φαρμάκων της Νοβάρτης και των άλλων εταιριών. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Μα όλα αυτά δεν γίνονταν σε. 4.000 γιατροί είναι εμπλεκόμενοι σε όλη τη χώρα, έτσι. Δεν γίνονταν σε. Όχι 50%. Κάτι παραπάνω από 4.000. Έτσι, μπράβο. Ναι. Δεν γίνονταν σε έκνομο επίπεδο, σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, η κυρία Μαστοράκου, δεν πρέπει να βγάζει τέτοιους βαρύγδουπους λόγους. Ουσιαστικά, όλοι όσοι τα πήραν έμεσα, πάρε ένα ταξίδι στο Μαϊάμι αξίας 10.000 ευρώ να πας με τη φίλη σου, με τη γυναίκα σου, με το φίλο σου. Αυτό ήταν νομότυπο και το ξέρει η κυρία Μαστοράκου. Αλλά ο συγκεκριμένος γιατρός, όχι στο Μαϊάμι, ούτε στο Καστρίτσι δεν θα του έβγαζαν εισιτήριο να πάει, γιατί δεν ήταν αυτού του επίπεδου, αλλά επειδή συνταγογραφούσαν εξέλεκτα υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας, του έκαναν ένα δωράκι ύψους 10.000 ευρώ, φερρυπίν λέμε, στο Μαϊάμι, στην Κούβα. Με σημερινό δημοσίευμα. Υπάρχει, συγγνώμη Γιώργο. Το site πρωτοθέμα.gr για να σε βοηθήσω. Ναι. Τα ταξίδια στους καλούς πελάτες κόστιζαν στην εταιρεία 5.000 ευρώ τουλάχιστον το άτομο. Έτσι. Και έπαιρνε. Κούβα, τα καλά ταξίδια. Μπορούσε να πάρει και ένα δεύτερο άτομο να τον συνοδέψει στο γιατρό, τη γιατρίνα κτλ. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έμεσο χρηματισμό, νομότυπος μεν, αρπαχτή δε εις βάρος ποιου του ασθενού, των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων που πληρώναμε σαν κορόιδα τη συνταγογράφηση του κάθε γιατρού για να περνάει ωραία με τη γυναίκα του, με τη φίλη του, με το κονγκέλ του. Αυτό συνέβη. Άρα, κυρία Μαστοράκου, πρέπει να είναι φιδωλή. Θα τα πούμε. Εγώ εκτιμώ, σε όλα αυτά. Εκτιμώ ότι επειδή στην Πάτρα ο Ιατρικός Σύλλογος έχει μια ιστορία, θα πάρει θέση σαφή στο θέμα, γιατί πέραν των πολιτικών. Νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά τουλάχιστον τα 38 παραδείγματα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα γιατρουδάκο μικρό, ο οποίος τέλος πάντων επειδή συνταγογράφησε πήγε σε ένα συνέδριο. Έτσι, υπάρχουν 38 περιπτώσεις ακόμα και ανθρώπων που έχουν πλουτίσει μέσα από αυτή τη δουλειά, γράφοντας πολύ περισσότερα από όσο έπρεπε. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο για την Νοβάρτης? Είπαμε προανακριτική, έτσι. Προανακριτική, ξεκινήσει.
Θα ξεκινήσει μάλλον με την εισήγηση των. Από τη στιγμή που υπάρχει πλειοψηφία δηλαδή, θα προχωρήσει. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως και τι. Ωραία. Μισό λεπτό. Προκαλεί και αναταράξει το πολιτικό σκηνικό πάντως αυτή η ιστορία, θα πρέπει να πούμε. Γιατί ήδη η δημόσια δήλωση που έκανε το πρώην δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλή, ο Ευάγγελος Αντώναρος, προκάλεσε και τη διαγραφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, δηλαδή, έχουμε πολλές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό που σχετίζονται με αυτό. Καλά, τώρα για τον είναι η πολιτική για επίπτωση. Τον Αντώναρο, εδώ θα πάρω τη θέση του Κίρτσου, που λέει είχε καταλήξει να γίνει σιριζοτρόλ υπό την πρόφαση ότι είναι η φωνή του Καραμαλή, αλλά τον είχε διορίσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώναρος έπαιρνε 10.000 καθαρά το μήνα. Ακούστε, Έλληνες. Τύποι οι οποίοι υποτίθεται όχι στην αντιπολίτευση δεν είναι, ούτε καν βουλευτές, ούτε έχουν εκλεγεί. Παλιά είχε μια κυβερνητική θέση και αυτός με το παλιά παίρνει σήμερα 10.000 ευρώ επειδή είναι διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από ένα κόμμα εν πάση περιπτώσει και βγάζει και λόγους. Αυτοί όλοι βγάζουν λόγους εκ του ασφαλούς. Πάντως, με τα δεκάρικα στην τσέπη. Τα ίδια είπε και ο εν ενεργεία βουλευτής, περίπου τα είπε τον κύριο Αντώναρο, δεν τα είπε σε αυτό το ύφος βέβαια. Ο εν ενεργεία βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βλάχος. Ο οποίος δεν διαγράφει. Νομίζω πάντως, Γιώργο, ότι μετά τη διαγραφή Αντώναρου έχουν μαζευτεί λίγο όσοι στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν φωνές, απλά είναι λιγότερες και ακούγονται υπόκοφα. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση Λαγκούδη, γιατί εδώ φαίνεται τώρα ότι περνά σε άλλο στάδιο η προσπάθεια της οικογένειας Δημήτρη να βρει μια άκρη. Έτσι. Προσφεύγουν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μήπως και βγάλουν άκρη. Και έχουν καλά περάσει κάνουν, πάνω από 40 μέρες. Ήταν το μνημόσυνο το Σαββατοκύριακο. Διότι η αλλαγή φωτογραφία στο Viber είναι αναντήρητο γεγονός. Ότι πρέπει να βρουν ποιος έπραξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ποιος άλλαξε αυτή τη φωτογραφία. Μόνον η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μπορεί να το βρει. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι πλάκα. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Και ούτε ο κοινός νους λέει ότι αυτός που αν είναι δολοφονία τη δολοφόνησε, αλλάζει τις φωτογραφίες για να παίξει με τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση υφίστατος γεγονός. Και εφόσον υφίσταται, νομίζω ότι αν βρει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ποιος άλλαξε τη φωτογραφία της ηλεκτρονικά, ίσως βρουν την άκρη του νήματος. Λοιπόν, οι μίζες πάνε και έρχονται στον χώρο της υγείας, αλλά από την Παρασκευή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα ΕΟΠΗ, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα για γιατρούς και ασφαλισμένους. 3-24 ώρα μετά και η ταλαιπωρία των ιατρών και των ασθενών συνεχίζει να υπάρχει, αφού το σύστημα καταχώρησης επισκέψεων του ΕΟΠΗ δεν λειτουργεί. Αυτό σημαίνει πως οι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και φεύγουν άπραγοι. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, κυρία Μαστοράκου, το θέμα επίλυσης έχει δοθεί στην αρμόδια εταιρεία, χωρίς ωστόσο ακόμη κανένα θετικό αποτέλεσμα. Από την ενημέρωση που έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά ραντεβού σήμερα. Την Παρασκευή εμφανίστηκε ένα πρόβλημα στο σύστημα καταχώρησης των επισκέψεων στο ΕΙΔΑΠΗ του ΕΟΠΗ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι γιατροί να μπουν στη διαδικασία των επισκέψεων. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν σήμερα από ό,τι έμαθα ραντεβού ασθενών, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από το σύστημα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τα κεντρικά του ΕΟΠΗ, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά ακόμα προς το παρόν δεν έχουμε νεότερα δεδομένα. Το ερώτημα είναι γιατί τόσες ημέρες μετά κανείς δεν έχει επιλύσει ένα τόσο σημαντικό θέμα που στην ουσία δεν είναι τα χέρια των ιατρών και δεν μπορούν να δουλέψουν. Και αύριο ξανά, αν δεν δουλεύει το σύστημα, οι ασθενείς θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν φτάνοντας στα ιατρεία αλλά χωρίς εξυπηρέτηση. Είναι τεχνικό το πρόβλημα. Έχει ήδη ανατεθεί στην αντίστοιχη ομάδα να επιλύσουν το θέμα, αλλά δυστυχώς προς το παρόν το σύστημα κολλάει και ουσιαστικά δεν αφήνει τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και οι ασθενείς. Πάμε τώρα στην πρώτη επίσημη πράξη του πατρινού καρναβαλιού 2018 που ξεκίνησε με το καρναβάλι των μικρών. 6.000 καρναβαλιστές συμμετείχαν παρά τα τερτύπια του καιρού. Παρά τα τερτύπια του καιρού, οι μικροί καρναβαλιστές χαμογέλασαν και με το κέφι και την διάθεση τους για ζωή έδωσαν ζωντάνια στο πατρινό καρναβάλι. Περίπου 6.000 ήταν οι καρναβαλιστές που συμμετείχαν χθες στη μεγάλη γιορτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας, Νίκο Χρυσοβιτσάνο. Τολμήσανε και οι μικροί και οι γονείς τους, κατεβήκανε κάτω. Εντάξει, αλήθεια ήταν ότι όλοι ήταν στο περίμενε, τελευταία στιγμή μαζευτήκαν στην Ομόνια. Τέλος πάντων όμως κύλησε ομαλά η παρέλαση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κοντά στους 6.000 συμμετέχοντες, με την έννοια ότι μια παρέλαση που διαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου τόσο είναι ο κόσμος.
Εντάξει, αυτό που αναφέρει η αστυνομία μιλάει για τη συγκέντρωση στην πλατεία Ομονίας, αλλά συνέχεια ερχόταν κόσμος. Νομίζω ότι τελικά πήγαν όλα καλά. Μας έκανε και το χατήριο καιρός και υπήρχε και αποφασιστικότητα από τους ίδιους τους καρναβαλιστές, τους μικρούς καρναβαλιστές, να κάνουν την παρέλασή τους. Οι μελλοντικοί καρναβαλιστές της Πάτρας μαζί με τους συνοδούς τους σε μια παρέλαση γεμάτη από χρώματα, εμφάνταστες στολές και καρναβαλική διάθεση σκόρπισαν χαρούμενα μηνύματα αισιοδοξίας στους δρόμους της πόλης, κερδίζοντας ακόμα και την μανία της φύσης. Τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη μεγάλη παρέλαση το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ούτως ή άλλως από σήμερα είμαστε στραμμένοι 100% για το καρναβάλι του τελευταίου τριημέρου, τέλος πάντων, γιατί από Παρασκευή ξεκινάμε με την παρέλαση των αρμάτων. Αλλά εντάξει, αν εξαιρέσετε αυτή τη δυσκολία που μας έφερε ο καιρός, νομίζω ότι όλα πήγανε καλά. Με την έννοια ότι τουλάχιστον όσοι παρευρεθήκαν στην παρέλαση και στους δρόμους να παρακολουθήσουν την παρέλαση, παρακολούθησαν κάτι πάρα πολύ καλό. Τηρουμένων και των αναλογιών εννοείται, έτσι, ότι εντάξει, ένας βροχερός καιρός είναι ένας βροχερός καιρός. Ασχέτως αν και εκείνο το δίωρο μας έκανε ένα πολύ μεγάλο χατήρι, να ευχαριστούμε την παρέλαση όπως έπρεπε. Λοιπόν, παιδικό καρναβάλι, πράξη πρώτη, νομίζω ότι ήταν μια καλή αρχή, φτάνοντας και προς την τελευταία εβδομάδα του Πατρινού Καρναβαλιού, Γιώργο. Πράγματι, και νομίζω ότι τίνει το καρναβάλι των μικρών να γίνει έτσι, αν όχι σημαντικότερη, μια ισοδύναμη τουλάχιστον εκδήλωση, παρέλαση με το καρναβάλι των μεγάλων. Και το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως ίσως να διαπιστώσει κάποιος ότι έχει και περισσότερο αυθομητισμό, ίσως καλύτερες στολές. Στολές ήταν πολύ όμορφες. Ναι. Ακριβώς αυτό λέω. Λίγο. Τουλάχιστον γίνεται ισοβαρής εκδήλωση. Ισοβαρής, θα έλεγα, για να μην πω κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω ότι βεβαίως βοήθησε και ο καιρός που την τελευταία στιγμή πραγματικά σταμάτησε να βρέχει, επέτρεψε στα παιδιά και τους συνοδούς των παιδιών να παρελάσουν στην Πάτρα, γιατί όντως είναι γεγονός αυτό που είπε ο κ. Χρυσοβιτζάνος. Μέχρι την τελευταία στιγμή περίμεναν οι περισσότεροι να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, μικρά παιδιά είναι, δεν θα μπορούσε να βγουν εύκολα με καταρακτό. Υπήρξε μια συγκέντρωση τελευταία στιγμή με όλους τους επικεφαλείς και αποφασίστηκε τελικώς η παρέλαση να γίνει κανονικά και νομίζω ότι πολύ καλά έκαναν. Πολύ καλά κάνανε. Έτσι. Γιατί τα παιδιά το καταχάρηκαν, ο καιρός τελικά βοήθησε εκεί που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε ακριβώς. Εδώ οφείλουμε να πούμε και κανένα μπράβο. Εντάξει, κάνουμε γκρίνια όπου χρειάζεται, αλλά εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε μπράβο σε όλους, γιατί ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Ήταν πολύ και βεβαίως αξίζουν μπράβο και στα παιδιά τα δικά μας που παρουσίασαν με άψογο τρόπο την παρέλαση. Και στα παιδιά και στα σχολεία και σε όσους έβγαλαν αυτά τα παιδικά. Στα παιδιά τα δικά μας παρουσίασαν, λέω, του Super B. Αν μιλάς για τα δικά μας παιδιά, αυτά τα αφήσαμε για το τέλος. Γιατί πρώτα λέμε τον μπράβο στους ξένους. Το είπαμε. Ο Άγγελος Χριστόπουλος και η Νικόλ Μακρύ. Η Νικόλ Μακρύ και ο Άγγελος Χριστόπουλος παρουσίασαν το Πατρινό Καρναβάλι, την παρέλαση στην παιδική. Με επιτυχία που τη γνωρίζαμε εμείς από πριν, που ξέρουμε την εμπειρία τους αυτά. Δημήτρη Χωρίτο. Έτσι ακριβώς. Και τη σκηνοθεσία την είχε ο φίλος και συμμαθητής ο Χρήστος Τσάμης, σπουδαίος σκηνοθέτης, έτσι. Mm-hmm. Και πάντα το αρχαϊκό Αντελβάης ήταν τοπική έτσι, επιχείρηση, ναι. Έτσι, μεγάλη τοπική επιχείρηση. Χορηγός σπόνσορα στις καρναβαλικές. Εδώ κάνουμε, να το πούμε, επί δύο και πλέον δεκαετίες φουλ του άσου, έτσι, το Super B έχει σχεδόν ολική τηλεθέαση, διότι είναι μακρά η εμπειρία τους αυτό το έτσι. Θεσμό. Και βεβαίως θα είμαστε παρόντες, το Super B θα είναι παρόν και στη Μεγάλη Παρέλαση και στην Τελετή Καύσης, σε όλες τις καναβαλικές εκδηλώσεις όπως κάνει κάθε χρόνο. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αυτά, έχουμε καιρό μέχρι το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα με το στέγαστρο στο λιμάνι, Γιώργο. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Δήμου Πατρέων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καταλόγησε ευθύνες και πρόστιμο στο Δήμο Πατρέων, στον οποίο τυπικά ανήκει ο χώρος, για την υπόθεση του χώρου που έπεσε, του σκεπάστρου που έπεσε. Να θυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες που δεν θυμούνται ενδεχομένως το περιστατικό, ότι στο χώρο του λιμανιού έπεσε πριν από λίγο διάστημα ένα στέγαστρο και σκότωσε έναν μετανάστη. Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος βέβαια από την πλευρά του απαντάει, για να βάλω τους τηλεθεατές έτσι πλήρως στο θέμα. Απαντάει ότι μπορεί τυπικά να είναι σε αυτόν τον χώρο, να ανοίξει αυτόν τον χώρο, αλλά ουσιαστικά το διαχειριζόταν ο ΟΛΠΑ και είχε ζητήσει ο χώρος να κατεδαφιστεί κλπ. Αλλά δεν εισακούστηκε ποτέ. Η λιμενική αρχή
που είχε κρατητήρια κάποια στιγμή εκεί πέρα. Και φτάσαμε, Δημήτρη, σε αυτή να έχουμε τώρα κόντρα μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, γιατί η Περιφέρεια καταλόγησε πρόστιμο στο Δήμο, όμως που τυπικά έχει ευθύνη, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια μία είναι και παραξενεύομαι βαθύτατα με όλους τους. Τσακώνονται τώρα η Περιφέρεια με το Δήμο. Λέω, ο Δήμος δεν είχα εγώ την ευθύνη, κακώς μου βάζει το πρόστιμο, την είχε ο Όλπα λέει το Υπουργείο λέει τους τοπικούς συμμετέχοντες. Όλοι αυτοί που τσακώνονται σαν τα κοκόρια, ένα πράγμα δεν έκαναν. Και αυτό συνιστά μέγιστη ανηθικότητα. Σκοτώθηκε ένα παιδί. Αν το παιδί αυτό δεν ήταν αλλοδαπός και ήταν Έλληνας, οι γονείς του σήμερα δεν θα είχαν πάει όλους αυτούς που κοκορομαχούν στη δικαιοσύνη για να βρούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος που σκοτώθηκε ένα νέο παιδί? Όλοι εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Έχουν κλείσει τα στόματά τους. Ένας νέος άνθρωπος που είναι μετανάστης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρώσει κανείς. Και δεν που ήταν ένα ερείπιο εκεί. Δεν πλήρωσε κανείς και σκοτώνονται τώρα πολιτικά. Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου και είναι ντροπή σε όλους έναν στη σειρά. Σωστά, συμφωνούμε. Αντί όλοι αυτοί, όποιοι έχουν ευαισθησία και είναι πραγματικά υπεύθυνοι, όφυλαν να έχουν λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να έχουν αποδοθεί ευθύνες. Κάποιος έπρεπε να την πληρώσει που χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Όμως έκλεισαν το βιβλίο, το άνοιξαν τώρα με ένα προστηματάκι. Έκλεισαν το βιβλίο γρήγορα, γιατί τι τρέχει τώρα, ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε. Ντροπή σε όλους. Τυπικά, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο δελτίο μας με τα υπόλοιπα θέματα. Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε νέα στοιχεία και σε νέες παρεμβάσεις που επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους άλλους Ευρωπαίους και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές. Περισσότερες ώρες εργάζονται οι Έλληνες σε σχέση με τους εργαζόμενους στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπως καταδεικνύουν τα νέα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία καταγράφουν την εργασία σε 35 μέλη του από το δυτικό κόσμο, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε τα πιο προηγμένα σε οικονομικούς όρους κράτη, και δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών κρατών, με το μέσο Έλληνα να δουλεύει 2.035 ώρες το χρόνο. Στον αντίποδα, οι Γερμανοί εργάζονται μόλις 1.363 ώρες. Στη ΣΥΠΑ, οι εργαζόμενοι εργάζονται 1.783 ώρες το χρόνο και έρχονται στο μέσο της κατάταξης. Αξιολογώντας τα στοιχεία του ΑΣΑ, ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, Γιώργος Αργίτης, διαπιστώνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εντατικοποίηση της εργασίας, καθώς το παραγωγικό, τεχνολογικό παράδειγμα της οικονομίας εξακολουθεί να εμφανίζει μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί μια διατηρήσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τεχνολογικό εξυγχρονισμό και λιγότερο χρόνο εργασίας για να μπορούν οι εργαζόμενοι να είναι πιο αποδοτικοί, σημειώνει ο ίδιος. Παράλληλα, τονίζει ότι εάν συγκριθούν οι αμοιβές των Ελλήνων εργαζομένων με το χρόνο εργασίας που εκείνοι δεσμεύουν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια τεράστια αδικία σε βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι. Οι μύθοι σπάνε ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνει ο γραμματέας τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΓΕΣΕ, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, εκφράζοντας την άποψη ότι στην αρχή της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να επιβληθούν σκληρά δημοσιονομικά μέτρα σε βάρος των Ελλήνων εργαζομένων, οι Έλληνες εργαζόμενοι κατασυκοφαντήθηκαν ότι εργάζονται λιγότερο και χαρακτηρίστηκαν τεμπέληδες. Τα στοιχεία του ΑΣΑ όμως αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας είναι οι πλέον σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Σχολιάζει ο κύριος Καραγεωργόπουλος. Σε 6 μήνες τώρα υποβλήθηκαν 15.500 αιτήσεις στην Ελλάδα για το λεγόμενο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ρυθμίστηκαν μόλις 15 υποθέσεις. Αντιμέτωπες με μεγάλες καθυστερήσεις στη ρύθμιση των οφειλών τους προς τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς πιστωτές, βρίσκονται οι επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί της υπαγωγής τους στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και 192 ημέρες και ο οποίος έχει ως βασική επιδίωξη να ανακουφιστούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και οι οποίες λόγω της παρούσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών των οφειλών τους. Στη θεωρία, με την προβλεπόμενη διαδικασία, η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει εκτός δικαστηρίου όλα τα χρέη, με γνώμονα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και το συμφέρον των πιστωτών. Βασική παράμετρος του μηχανισμού είναι ότι αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και βάσει αυτής διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής των χρεών. Επιπλέον, ο μηχανισμός περιλαμβάνει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, όπως η άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου και η υποβολή περιουσιολογίου, ώστε να μην διασωθούν και να μην επωφεληθούν μέσω αυτού οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι για δικό τους προσωπικό όφελος κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενους αλλά και τους πιστωτές τους σε οικονομικά αδιέξοδα, ενώ οι ίδιοι πλουτίζουν εις βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Πάμε τώρα σε περίεργα περιστατικά, καθώς άγνωστος έκαψε 3 αυτοκίνητα στην Πάτρα μέσα σε ένα 24ωρο. Το γεγονός θυμίζει τον εμπριστή δικύκλων και γιοταχή το περασμένο καλοκαίρι στην Πάτρα, ο οποίος είχε βάλει φωτιά σε πάνω από 12 οχήματα. Κάει και το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή των ΤΕΗ της Πάτρας και για άγνωστη αιτία τυλίχθηκε σε φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν στην πολυκατοικία την ώρα της φωτιάς και ειδοποίησε την πυροσβεστική, η οποία επενέβη άμεσα για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Μάλιστα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στην πολυκατοικία, καθώς οι φλόγες άγγιζαν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Να σημειωθεί ότι είναι ο τρίτος εμπρησμός οχήματος σε λιγότερο από 24 ώρες που σημειώνεται στην Πάτρα. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου εκδηλώθηκαν φωτιές σε 2 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Λαδόπουλου, τα οποία καταστράφηκαν. Το μπαράζ των εμπρισμών στα γιοταχή ξυπνά τις μνήμες του καλοκαιριού, όπου τον Αύγουστο είχαν σημειωθεί αλλεπάλληλα κρούσματα πυρκαγιών σε αυτοκίνητα. Τότε είχε συλληφθεί ένα άτομο ως ύποπτο των εμπρισμών, ωστόσο απαλλάχθηκε των κατηγοριών λόγω ισχυρών αμφιβολιών και οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία. Ο κύριος Κεγκέρογλου βρέθηκε στην Πάτρα. Ακούσαμε και δηλώσει του για την Νοβάρτης πριν από λίγο. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά και της διοίκησης και δεσμεύθηκε για θέματα των νοσοκομείων της περιοχής. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και βουλευτής Ηρακλείου, Βασίλης Κεκερόγλου, βρέθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, συναντήθηκε με εργαζόμενους του νοσοκομείου και κατέγραψε τα προβλήματα. Ο κύριος Κεκερόγλου από την Πάτρα δεσμεύτηκε πως τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο θα τεθούν σε συζήτηση στη Βουλή. Και βέβαια, πέρα από αυτά, βάλαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του συστήματος. Στην υποστελέχωση έχουμε να δούμε μαζικές προσλήψεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αντί για τις 5.000 προσλήψεις που έλεγε ο Τσίπρας το 2015 ή τις 3.600 που έλεγε το 2016, είχαμε 7.700 συνταξιοδοτήσεις συνολικά σε όλη την Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Δηλαδή τα χρόνια της κρίσης φύγαν από το σύστημα γύρω στις 33.000 εργαζόμενοι. Αυτοί δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ. Δεν υπάρχει προγραμματισμός αντικατάστασής τους. Βλέπουμε να παίρνουν εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Έχουν πάρει μέχρι αυτή την περίοδο που μιλάμε γύρω στις 14.200. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα τα οποία είπατε, τα οποία είναι σε πανελλαδική κλίμακα. Δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο. Τα δύο μεγάλα θέματα που είναι πανελλαδικά είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Αυτά λίγο διαφέρουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Όμως εδώ έχουμε και ιδιαίτερα ζητήματα που υπάρχουν σε σχέση με τις υποδομές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ολοκλήρωσης της υποδομής, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως το νοσοκομείο από τη στιγμή που ενσωματώθηκαν και άλλες κλινικές μέσα. Και χρειάζεται μια νέα συμφωνούμε μια νέα υποδομή για να μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως. Από εδώ και πέρα η δική μας δουλειά είναι όχι μόνο να δείξουμε, όπως είπε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, τα προβλήματα γενικότερα της υγείας αλλά και ειδικότερα του Αγιοπρέα και της περιοχής μας. Αυτό που θα κάνουμε είναι επιπροσθέτως να αποδομήσουμε την απόπειρα κατασκευής νέου αφηγήματος που έγινε στην Αχαΐα
με το συνέδριο που διοργάνωσε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση δήθεν αναπτυξιακό, με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Ο βουλευτής Ηρακλείου, συνοδευόμενος από τον Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γιώργο Αγγελόπουλο, στη συνέχεια πραγματοποίησε σειρά επαφών με φορείς της περιοχής. Η παράταξή μας είναι αυτή που δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις τεράστιες υποδομές σε όλη τη χώρα, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, νομαρχιακά κέντρα υγείας, και συνεχίζει να έχει στην προτεραιότητά της την αναβάθμιση του συστήματος υγείας με την αναγέννηση του ΕΣΥ και την ολοκλήρωση ή συμπλήρωση των υποδομών που απαιτούνται σε κάθε τόπο. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευθήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.